Αγαπητέ Υπουργέ, κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, αρχηγέ της ελληνικής αστυνομίας, αξιωματική και στελέχη της αστυνομίας μας, χρόνια πολλά βρίσκομαι μαζί σας τέτοιες μέρες, γνωρίζοντας πως εσείς και πολλοί συναδελφοί σας δεν περνάτε τις γιορτές με τη χαλαρή θαλπορή που γεύονται οι υπόλοιποι Έλληνες. Γιατί είστε πάντα παρόντες και πρέπει να είστε όχι μόνο στο χρόνο και στον τόπο της εργασίας σας, αλλά όποτε και όπου σας χρειάζεται ο πολίτης. Είναι ένα καθήκον που ήθελα να τιμήσω και δεν υπάρχει, νομίζω, καλύτερη αφορμή από τη σημερινή συγκυρία. Λίγο πριν ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των 1.500 νέων ειδικών φρουρών, ώστε αρχές του 2020 οι ομάδες Δίας και Δράση να ενισχυθούν με 1.350 άνδρες, ενώ άλλοι 150 άνδρες και γυναίκες θα διατεθούν για περιπολίες και για φρούρηση των δικαστηρίων και της διεύθυνσης μεταγωγών. Όλοι τους εξοπλισμένοι με σύγχρονα μέσα και έτοιμοι για δράση. Αυτό σημαίνει, κύριε Υπουργέ και κύριε Αρχηγέ, ότι οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου θα βλέπουν πια πολύ τακτικά και μία περίπολο στη γειτονιά τους. Δίπλα τους. Να τους συνδράμει. Γιατί εκεί, στο δρόμο, πρέπει να βρίσκεται ο αστυνομικός. Όχι στα γραφεία. Απέναντι στην καθημερινή ανομία μικρής και μεγάλης έκτασης. Επαναφέροντας το αίσθημα της ασφάλειας στη γυναίκα που βγήκε για ψώνια, στον έμπορο που μόλις άνοιξε το μαγαζί του ή στον περαστικό που απλά βαδίζει αμέριμνα και καλλιεργώντας την πίστη ότι επιτέλους οικοδομούμε ένα κράτος που λειτουργεί και που εγγυάται τα δικαιώματα των πολιτών του. Η σημερινή μέρα δεν προέκυψε τυχαία. Πριν από 6 μήνες, ο λαός μας ζήτησε 3 απλά πράγματα. Λιγότερους φόρους, νέες επενδύσεις και δουλειές και περισσότερη ασφάλεια. Και αυτό το δρόμο ακολουθούμε. Μειώνουμε τον ένφια, βάρη και εισφορές. Με μέθοδο αποκαθιστούμε την ομαλότητα στην καθημερινή ζωή. Και χωρίς να κρύβουμε αδυναμίες, δείχνουμε με ειλικρίνεια, αλλά και τόλμη, την πορεία που αξίζει η Ελλάδα να πάρει, καθώς ξημερώνει η τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Με λίγα λόγια, ό,τι είπαμε, το κάνουμε. Και μία από τις πρώτες προγραμματικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης ήταν η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της αστυνομίας, αλλά και ο εξυγχρονισμός των μέσων που έχει στη διάθεσή της για να επιτελεί σωστά την αποστολή της. Και πράγματι, ο σχετικός διαγωνισμός ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγες εβδομάδες. Οι υπερδεκαπλάσιες αιτήσεις αξιολογήθηκαν από το ΑΣΕΒ και η εκπαίδευση όσων προκρίθηκαν ολοκληρώθηκε εντός του χρονοδιαγράμματος που είχε θέσει η κυβέρνηση. Ενώ με μεγάλη ταχύτητα η ελληνική αστυνομία απέκτησε 450 νέα περιπολικά και μοτοσικλέτες, 3.000 αλεξίσφαιρα γυλαίκα, 500 ασύρματους, 3.000 νέες εξαρτήσεις και άλλο υλικό. Έτσι, σε λίγο καιρό, οι γειτονιές μας θα έχουν μεγαλύτερη προστασία. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ειδικά η ομάδα Δίας είναι αυτή που έρχεται σε καθημερινή επαφή με τον πολίτη. Είναι το πρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας στην κοινωνία. Γι' αυτό και επιβάλλεται να είναι και οικείο, αλλά και ανθρώπινο. Αυστηρό όταν πρέπει και δυναμικό μόνο όταν το απαιτεί το δημόσιο συμφέρον, αλλά και το δίκαιο του πιο αδύναμου. Γιατί μια πόλη ή μια συνοικία που φοβάται δεν θα γνωρίσει ποτέ ούτε την ευημερία, ούτε την πρόοδο, ούτε την αληθινή ελευθερία.
Οι λίγοι εύποροι μπορούν πάντα να αγοράσουν ιδιωτική ασφάλεια, αν το θελήσουν. Οι περισσότεροι όμως έχουν την απαίτηση να είναι η πολιτεία εκείνη που θα προφυλάξει το δικαίωμά τους στη ζωή και στην περιουσία τους. Η δημοκρατία, άλλωστε, σημαίνει το κράτος του Δήμου, δηλαδή το κράτος των πολλών. Στο όνομα αυτών, λοιπόν, λειτουργείτε. Δεν είστε οι προστάτες των δυνατών, αλλά των αδύνατων. Και αλήθεια είναι ότι αναλαμβάνετε τα καθήκοντά σας σε μια δύσκολη περίοδο. Τη μια πλευρά, το έγκλημα αξιοποιεί σύγχρονες μεθόδους, γίνεται όλο και πιο σύνθετο. Το ποινικό συνεργάζεται με το δήθεν πολιτικό, ανταλλάσσοντας μάλιστα και μανδύες. Ενώ η εσωτερική του κλιμάκωση προχωρά με ταχύτητα, μεταβάλλοντας και τα είδη του. Η γροθιά γίνεται εύκολα ρόπαλο, το ρόπαλο Μολότοφ και η Μολότοφ Καλάζνικοφ. Και με την ίδια ευκολία η κλεψιά βαφτίζεται απαλωτρίωση, η καταπάτηση ξένης περιουσίας κατάληψη και ο τραμποκισμός αντίσταση στο κράτος. Απ' την άλλη πλευρά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Χρόνια τώρα η αστυνομία δεν αφινόταν να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της. Βαρυπινίτες αποφυλακίζονταν με χαριστικούς νόμους για να επιστρέψουν αμέσως στο έγκλημα. Αντιεξουσιαστές εισέβαλαν μέχρι και στη Βουλή, αλλά απελευθερώνουσαν ως τάχα ακτιβιστές. Πανεπιστήμια είχαν μετατραπεί σε διάφυγες ανομίας και παρανομίας, ενώ γειτονιές ολόκληρες ζούσαν με το φόβο των κακοποιών. Την ίδια ώρα, γυναίκες και άντρες της ελληνικής αστυνομίας έβρισκαν κλειστές τις πόρτες του Υπουργείου. Έμειναν χωρίς απάντηση στα αιτήματά τους και χωρίς εξοπλισμό, συχνά τον απαραίτητο εξοπλισμό ατομικής προστασίας για τις ανάγκες τους. Και ενώ έβλεπαν ανώδους αξιωματικούς τους να χρειεντίζονται σε προεκλογικές συγκεντρώσεις, ήδη απαξιώνονταν και υβρίζονταν με επιχειρήματα, μάλιστα, που δεν ταιριάζουν όχι μόνο στο ρόλο τους, αλλά ούτε καν στην εποχή μας. Γιατί όλοι εσείς, γυναίκες και άντρες, τα στελέχη της Ελλάς, είστε παιδιά του ελληνικού λαού, κυρίως από τα λιγότερο εύπορα ή ευνοημένα κοινωνικά στρώματα. Κορίτσια και αγόρια της διπλανής πόρτας, που από νεαρή ηλικία στερήθηκαν πολλά για να εκπαιδευτούν σκληρά, που συχνά ζουν μακριά από τους δικούς τους και που κάθε μέρα βγαίνουν σε αποστολές χωρίς να ξέρουν τι κινδύνους θα αντιμετωπίσουν. Είναι αυτοί, είστε εσείς αυτοί, στους οποίους αναποθέτουμε αθόρυβα, ίσως και ασυνείδητα, ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε. Τη ζωή και την ασφάλεια, τη δική μας και των αγαπημένων μας. Και την προστασία των κόπων και της περιουσίας μας. Λοιπόν, αυτά τα Ελληνόπουλα με το εθνόσημο δεν είναι πλέον η χλέβη των βολεμένων. Και θα πάρουν τη θέση στην οποία τους θέλει η δημοκρατία, κάτω από τους νόμους και δίπλα στον πολίτη. Γυναίκες και άντρες της ελληνικής αστυνομίας, έχοντας αυτό το φορτίο από το παρελθόν, αλλά και την εμπειρία πια ενός εξαμήνου, με νέα αντίληψη και χειροπιαστά αποτελέσματα, σας κρατώ να συγκρατήσετε, σας καλώ να συγκρατήσετε δύο σκέψεις. Πρώτον, ότι η ανάταξη της χώρας στο επίπεδο της αστυνομίας είναι ίσως πιο δύσκολη αποστολή, πιο χρονοβόρα, ακόμα και από εκείνη της ανάταξης της οικονομίας. Γιατί αυτή δεν εξαρτάται μόνο από την νομοθέτηση μέτρων, αλλά και από την αλλαγή νοοτροπίας, τόσο από εκείνους που τα εφαρμόζουν, όσο και από αυτούς υπέρ των οποίων λαμβάνονται.
Ενώ τα πεδία που ασκείται η συγκεκριμένη πολιτική είναι σύνθετα και δεδαλώδη. Άρα απαιτούν χρόνο, την ίδια στιγμή που οι προσδοκίες των πολιτών είναι πολλές και επίγουσες. Η κυβέρνηση έκανε την αρχή, δηλώνοντας εμφατικά την πολιτική της βούληση να κάνει την Ελλάδα μια χώρα ασφαλή που προστατεύει τους πολίτες της. Το νομικό πλαίσιο ήδη διαμορφώνεται. Ο ποινικός κώδικας έχει ήδη αλλάξει. Αντιλαμβάνομαι πολύ καλά τι σημαίνει οι αρχές να κοπιάζουν για να συλλαμβάνουν τους παράνομους και ύστερα από λίγο να τους βλέπουν ελεύθερους να εγκληματούν ξανά. Σε επιχειρησιακό επίπεδο παρουσιάζεται επίσης μεγάλη πρόοδος. Θέλω να συγχαρώ προσωπικά την ηγεσία του Υπουργείου και την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας. Προχωράμε σταθερά και με σχέδιο. Η εμπιστοσύνη μας, τέλος, στο σώμα, είναι δεδομένη και έμπρακτη. Μαζί με την οικονομική ανακούφιση που φέρνουν στον κλάδο οι νέες ρυθμίσεις για όλους τους μισθωτούς, θα ενισχυθεί κι άλλο ο επαγγελματικός εξοπλισμός σας. Θα έχουμε σύντομα κοντά σε 700 νέα οχήματα, 11.000 νέα αλεξίσφαιρα γυλαίκα, 3.500 ασυρμάτους, 1.200 στολές επιχειρήσεων, αλλά και 12 drones που θα υποστηρίξουν τις αποστολές τις οποίες καλείστε να αναλάβετε. Ο δρόμος όμως, επαναλαμβάνω, θα είναι δύσκολος και μακρύς. Και μια τεράστια προσπάθεια σαν και αυτή που ξεκινάμε, αντιλαμβάνομαι απόλυτα ότι θα έχει και ταλαντεύσεις. Αν λοιπόν από τους πολίτες ζητώ υπομονή και κατανόηση, από εσάς, από την κάθε μία και από τον καθένα ξεχωριστά, ζητώ πίστη στο καθήκον, αλλά και στους κανόνες. Επαγγελματισμό, σύγχρονη εκπαίδευση, ανοιχτή σκέψη και δράση με οδηγούς το αποτέλεσμα, αλλά και το δημοκρατικό σύνταγμα στο οποίο ορκίζεστε. Το δεύτερο που θέλω να θυμάστε είναι ότι μόνο εσείς από όλους μας έχετε ένα διπλό χρέος. Να προστατεύετε τον πολίτη, αλλά ταυτόχρονα και τα δικαιώματά του. Προσοχή όμως. Και τα δικαιώματα εκείνου ο οποίος παράνομα αμφισβητεί τα δικαιώματα των άλλων. Έχετε αυτό το δύσκολο καθήκον. Ακριβώς γιατί στις δημοκρατίες φορέας της νόμιμης βίας είναι μόνο το οργανωμένο κράτος. Και επειδή εσείς το εκπροσωπείτε, οφείλετε να την ασκείτε με ευθύνη, φιδό και κυρίως δικαιοσύνη. Αυτό σημαίνει μηδενική ανοχή στην παρανομία, αλλά και μηδενική ανοχή στην αυθαιρεσία. Τότε δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Σύντομα, άλλωστε, όπως είπα, θα διαθέτετε και τα τεχνικά μέσα, ώστε να επιχειρείτε με διαφάνεια, αξιοποιώντας κάμερες, drones, όπως συμβαίνει παντού. Το μέτρο αυτό είναι μέτρο εξυγχρονισμού και αποτελεσματικότητας. Γιατί έτσι θα πάψει επιτέλους η επιλεκτική πληροφόρηση που προκαλεί φθηνές εντυπώσεις. Και μία αποσπασματική στιγμή φωτογραφία δεν θα ακυρώνει πλέον τον κόπο και την κινητοποίηση εκατοντάδων αστυνομικών. Η εύκολη φημολογία κατά της αστυνομίας θα εκλείψει. Ενώ ταυτόχρονα θα αξιολογείται και η απόδοση των επιχειρήσεων και θα εντοπίζονται τυχόν ακραίες συμπεριφορές για να αντιμετωπιστούν κατάλληλα. Γιατί η δημοκρατία ξέρει να προστατεύει, αλλά πρέπει και να αυτοπροστατεύεται. Και η νομότητα χρειάζεται πάντα για σύμμαχο την αλήθεια. Γυναίκες και άντρες της ελληνικής αστυνομίας, σε λίγο θα βρεθείτε στους δρόμους με το εθνόσημο στη στολή σας. Και οι συμπολίτες μας περιμένουν πολλά από σας. Σας καλώ λοιπόν να ισορροπήσετε ανάμεσα στην προστασία τους
και στον σεβασμό τους. Όπλο σας δεν είναι μόνο αυτό που βρίσκεται στη θήκη σας, αλλά και ο νόμος, που στις δημοκρατίες είναι η πραγματική σκανδάλη του. Γιατί χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει ελευθερία. Και χωρίς δικαιώματα δεν υπάρχει δημοκρατία. Αυτό μην το ξεχνάτε ποτέ. Σας εύχομαι από καρδιάς καλή σταδιοδρομία και πολλές επιτυχίες. Και το 2020 να είναι έτος υγείας, χαράς για εσάς, για τις οικογένειές σας, για όλους μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή αρχή και χρόνια πολλά.